Δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την Επιτροπή Θεσμών παρά να στείλει αυτό το μήνυμα στην κοινωνία των πολιτών, προσπαθώντας να περισσώσουμε ό,τι περισσώζεται από το κύρος του Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι ήταν μια σοφή απόφαση για την αναβολή, για να στείλουμε και εμείς το μήνυμα ότι δεν μπορούν συμπεριφορές οι οποίες προσβάλλουν και το Κοινοβούλιο αλλά και την Πολιτεία να γίνονται αποδεκτές. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον κώδικα διοντολογίας όπως κατατέθηκε. Νοείται ότι η συμπεριφορά του βουλευτή στον ιδιωτικό του βίο πρέπει να είναι καθόλου συνετή, κόσμια και αντάξια της αποστολής και της σημασίας που στη συνείδηση του πολίτη προσδίδεται στο βουλευτικό αξίωμα, ώστε αυτή να μην προκαλεί και ή να με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργεί την μήνυ ή και την απαξίωση προς το πρόσωπο του βουλευτή και το βουλευτικό αξίωμα. Νοείται ότι ο βουλευτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του επουδενή συμπεριφέρεται ή καθιονδήποτε τρόπο ενεργεί ώστε να εξυπηρετούνται κατά αποκλειστικότητα μεροληπτικά και εις βάρος του ευρύτερου κοινού και ή του δημόσιου συμφέροντος τα συμφέροντα συγκεκριμένου προσώπου, ομάδας προσώπων ή και συγκεκριμένου οργανωμένου συνόλου.